Αξιότιμε κύριε πρέσβη, αξιότιμε κύριε υπουργέ, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι ιδιαίτερη χαρά μου που σας καλωσορίζω και εγώ εκ μέρους της Επιτροπής Medical Devices και Diagnostics του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου στο 20ο Health World. Σκεφτόμουν πότε παρουσίαζα σε αυτό το συνέδριο και ήταν ακριβώς 10 χρόνια πριν. Το τι έχουμε πετύχει αυτά τα 10 χρόνια, χρόνια μιας ιδιαίτερης οικονομικής κρίσης και 2 χρόνια πανδημίας, είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην το φτιάχνουμε μέσα σε 5 λεπτά. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια από όλους μας για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια. Η πανδημία τα τελευταία 2 χρόνια μας δίδαξε πολλά. Και γι' αυτό, αυτό το οποίο θα ήθελα να κάνω σε αυτή την εισαγωγική μου ομιλία είναι να αναφερθώ σε κάποια σημεία τα οποία μας δίδαξε η πανδημία, έτσι ώστε να κάνουμε και να πάμε μπροστά. Ένα από τα βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας όλοι είναι ότι τελικά την υγεία δεν πρέπει να την βλέπουμε σαν κόστος και δαπάνη μόνο. Την υγεία πρέπει να την δούμε σαν επένδυση. Και όλα αυτά τα χρόνια που αυτό το συνέδριο είναι ζωντανό και βγάζει ιδέες και προτάσεις, οι επενδύσεις από όλες αυτές τις εταιρείες που βλέπετε, από τη βιομηχανία, τη φαρμακευτική και τη βιοιατρική, ήταν τεράστιες και θα συνεχίσουν να είναι. Όλες οι εταιρείες που βρίσκονται σε αυτό το φόρουμ είναι εδώ για να επενδύσουν στο σύστημα υγείας. Και ένας από τους λόγους που το λέω είναι ότι επειδή ο κύριος Υπουργός ήρθε σε αυτή τη θέση πριν από μερικούς μήνες, να ξέρει ότι θα μας έχει αρρωγούς σε οτιδήποτε θελήσει για να πάμε το σύστημα υγείας μπροστά. Τρία πράγματα θα ήθελα να επισημάνω για τις επόμενες μέρες και μήνες και χρόνια. Πρέπει να κάνουμε αναπροσαρμογή των προϋπολογισμών υγείας, ξεκινώντας με την πρόληψη, την πρωτοβάθμια φροντίδα και την νοσοκομειακή περίθαλψη. Αν δεν κάνουμε τις αναπροσαρμογές αυτές, αν δεν βάλουμε τους σωστούς προϋπολογισμούς στο κέντρο του συστήματος υγείας και στα νοσοκομεία, θα έχουμε πάντα ένα πρόβλημα και θα λέμε ότι η υγεία είναι δαπάνη. Το σύστημα υγείας πρέπει να διαθέτει σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η αύξηση της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης. Χωρίς αυτόν τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, χωρίς αυτή την καινοτομία, δεν θα μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να επισημάνω και να συγχαρώ την κυβέρνηση τα τελευταία 2 χρόνια, γιατί έχει γίνει μια τρομερή προσπάθεια σε κάτι το οποίο το συζητάγαμε από αυτό το συνέδριο τουλάχιστον 6-7 χρόνια. Και ήταν να αναπροσαρμόσουμε και να φτιάξουμε ένα μοντέρνο σύστημα προμηθειών υγείας. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή έχει θεσμοθετηθεί η ΕΚΑΠΗ, η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, όπου με αυτή την αρχή είμαστε σε συνεχείς συζητήσεις. Θα θέλω να συγχαρώ, κύριε Υπουργέ, τον κύριο Κοτσιόπουλο και τον κύριο Μπαρτζόκα για όλη τη δουλειά την οποία έχουν κάνει. Και νομίζω ότι από αυτή την προσπάθεια θα βγουν αποτελέσματα και θα γίνει εξοικονόμηση πόρων στο σύστημα υγείας. Είμαστε στην αρχή του ψηφιακού μετασχηματισμού. Το σύστημα υγείας πρέπει άμεσα να κάνει και αυτό την αναπροσαρμογή του. Πρέπει άμεσα να προχωρήσει ψηφιακή τεχνολογία και διασυνδεσιμότητα στις δομές υγείας. Είναι κομβική σημασίας να μπορέσουν τα νοσοκομεία μας να διασυνδεθούν ψηφιακά και να έχουν μία γλώσσα συνεννόησης. Δεν γίνεται εμείς να βρισκόμαστε σε φάσεις που να μιλάμε με κάθε νοσοκομείο με διαφορετική γλώσσα. Έφτασε η ώρα και με το Υπουργείο της Ψηφιακής Διακυβέρνησης να σχεδιάσουμε το μέλλον. Τελευταίο θέμα που θέλω να αναδείξω σήμερα είναι κάτι το οποίο το αναδεικνύω, γιατί γνωρίζω ότι ο Υπουργός μας θα το πιάσει με ζέση και σίγουρα θα φέρει αποτελέσματα. Και είναι ένα θέμα το οποίο βρισκόμαστε μπροστά στα πρόθυρα μιας πανδημίας. Και είναι η πανδημία των ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων. Είναι κάτι το οποίο όλοι μας το κρύβουμε. Το σύστημα υγείας το κρύβει. Αλλά αυτό το πρόβλημα είναι εκεί έξω. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν ασθενείς
οι οποίοι μάλλον πεθαίνουν για κάποια λίμωξη στο νοσοκομεία τα δημόσια. Και δυστυχώς δεν είναι μόνο τα δημόσια, είναι και η ιδιωτική υγεία που έχει αυτό το πρόβλημα. Είμαστε τυχεροί λοιπόν που έχουμε κοντά μας τον Υπουργό, έναν άνθρωπο που ξέρει την επικινδυνότητα των νοσοκομιακών λοιμώξεων. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω και να ευχηθώ είναι να το πιάσουμε και να το αγκαλιάσουμε, γιατί πραγματικά αν το αφήσουμε θα είναι η επόμενη πανδημία. Δεν θα ήθελα να αναλωθώ σε περισσότερα. Νομίζω ότι αυτά τα τραπέζια τα οποία υπάρχουν σε αυτό το συνέδριο είναι τραπέζια τα οποία θα βγάλουν αποτελέσματα και τα αποτελέσματα αυτά θα τα μαζέψουμε και θα τα μεταφέρουμε στο Υπουργείο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή σας και αυτή τη στιγμή θα ήθελα να καλέσω, Ηλία, τον κύριο Υπουργό.